Ναι. Σταμάτα να βιοπραγείς απέναντι στην ηλεκτρονική συσκευή που έχεις κάτσει να ακούσεις τη συγκεκριμένη συνέντευξη τύπου. Ναι, δεν έχει ήχο στα πρώτα 2 λεπτά, μας εγκατέλειψε, είχαμε κάποιο τεχνικό πρόβλημα, οπότε εγώ είμαι εδώ να σου εξηγήσω τι συμβαίνει σε αυτά τα πρώτα λεπτά για να καταλάβεις και να μπεις κατευθείαν στο νόημα. Λοιπόν, εγώ είμαι εδώ έξαλλη, όπως βλέπεις, και τους βάζω χέρι γιατί με έχουν στήσει 20 λεπτά, άλλος γιατί έφτιαχνε τη φράτζα του, άλλος γιατί δεν είχε πάρει άδεια νωρίτερα από τη γυναίκα του και άλλον γιατί τον έγραψε η αστυνομία. Ναι, του τα πήρε όλα και τα σόβρακα οριακά. Να σας το συστήσω γρήγορα. Στα δεξιά μου είναι ο Μανώλης ο Ψωμιάδης στην Τζιβάνα, στα αριστερά μου είναι ο Γιάννης Θεοχαρίδης και ο Ανδρέας Νούκε από τους Run and Gun. Είναι 2 από τους 4 φιναλίστ του Final Four της Development League. Χωρίς να χρονοτριβούμε ή να πλατιάζουμε, τους εξηγώ ότι εγώ ρωτάω και αυτοί απαντάνε χωρίς διπλωματία και κατευθείαν αυτό που τους έρχεται στο μυαλό και πω γρήγορα στην πρώτη ερώτηση την οποία την απευθύνω προς τους Run and Gun. Κάνω μια μικρή εισαγωγούλα λέγοντάς τους ότι σαρώσανε τα πάντα στο πέρασμά τους στο καλοκαιρινό πρωτάθλημα το περσινό αφού στεφθήκανε πρωταθλητές και ήρθαν ως τροπεούχοι στην κατηγορία της development. Τους λέω επίσης ότι υπάρχουν πολλές πιθανότητες να χρειαστούν μεγαλύτερο ράφι για τις κούπες τους με τη φόρα που έχουν πάρει και τους ρωτάω ποιο είναι το μυστικό ενώ το ρόστερ είναι αρκετά μεγάλο να μην υπάρχουν προστριβές και να βγαίνει ολονών το καλύτερο αγωνιστικό πρόσωπο και η ομάδα καταλήγει να πρωταγωνιστεί σταθερά. Λοιπόν, αυτό μάλλον το κρύβουμε καλά, Άντρα, για πες και εσύ. Εντάξει. Η ομάδα έχει 19 άτομα. Ήδη έχουμε σχεδιάσει τη δημιουργία δεύτερης ομάδας για τον χρόνο. Εντάξει. Πιστεύω υπάρχει χημεία. Είμαστε χρόνια. Πόσα χρόνια μαζί. 6-7. Και για αυτόν τον λόγο πιστεύω. Πες και εσύ, Αντρέα. Αργά καλησπέρα σε όλους. Εγώ πιστεύω ότι ένας βασικός λόγος που δεν υπάρχει αυτό, γιατί αλήθεια δεν υπάρχει, είναι οι νίκες και έχουμε κάνει πολλοί ηγητές, πολλές νίκες, επομένως δεν υπάρχει πιθανότητα προστριβής. Αν έρθουν ήττες, ενδεχόμενα σε ρί ήττες, μπορεί να υπάρξει κάτι, αλλά δεν νομίζω. Ο καθένας βάζει την ομάδα πάνω από τον εαυτό του. Όλοι το κάνουμε αυτό. Και επειδή γνωριζόμαστε και προσωπικά, εκτός γηπέδων, νομίζω δεν θα υπάρξει ποτέ θέμα. Τέλεια. Πάντα με τον καλό λόγο στο στόμα, ενημερώνω το Μανώλη Ψωμιάδη ότι... Δεν το περίμενα ποτέ ότι θα δω την Τζιβάνα σε τη θέση, να πω την άδρε μου αλήθεια. Αλλά σαν οι φίτσες, τσακα-τσακα-τσακα, τους πετάξατε όλους έξω. Τι σας έφερε μέχρι εδώ, ποιος ήταν ο κομβικός παράγοντας? Καλησπέρα και από μένα σου. Νομίζω ο κομβικός παράγοντας ήταν τα προηγούμενα χρόνια... Μια ομάδα αρκετά μεγάλο μεσοηλικία. Συν ότι δεν μαζευόμαστε. Παρόλο που είχαμε προσφέρει και τα παιδιά, είχαμε ένα ρόστερ με 5-20 άτομα. Είμαστε στα περισσότερα, μα ήμασταν 5-6 άτομα. Με αποτέλεσμα, είχαμε. Φέτο κάναμε κάποιε καλέ αναγραφέ. Ήρθαν περισσότερε τι θέσει παίκτε. Παίκτε που έρχονται κιόλα. Αυτό νομίζω ζευόμασταν σε κάθε μα πάνω από 7 παίκτε. Επίσης, το γεγονός ότι ίσως δεν μας περίμενες εδώ και είναι ότι παρόλο που μαζευόμασταν, δεν είχαμε μαζευτεί πλήρη. Τι εννοώ. Παίκτες, έχουμε κάποιους 4-5-6 παίκτες πάρα πολύ καλύτερες. Και δεν είχαν έρθει ποτέ μαζί. Τι ήταν στα πλοίο. Παναθηναϊκός Αταμάν ένα πράγμα. Κάτι τέτοιο παιδί. Οπότε, εντάξει, ναι, ήμασταν. Υπήρξε πάντως στη ιστορία μας, δεν ήταν να είσαι. Ναι. Κυρίως για την πλάκα μας. Αλλά τώρα, εντάξει, αφού προφορήσαμε, νομίζω ότι πολύ καλή ομάδα. Εντάξει, τώρα φτάσαμε γιατί φτάσαμε. Τέλεια. Παιδιά, ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που σκεφτήκατε όταν είδατε ότι θα βρεθείτε αντιμέτωποι με την Τζιβάνα σε νοκάουτ φάση και δεν σε Final Four? Τι είπατε μεταξύ σας στην ομαδική, τώρα ρωτώ την αλήθεια, τι είπατε μόλις είδατε το ζευγάρωμα ή δεν θέλω γύρω-γύρω και διπλωματίες. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι περιμέναμε σαν ολιώσια να παίξουμε. Δεν ξέρω γιατί ποιο λόγο. Προφανώς είχαμε δει στο. Πώς είναι η βαθμολογία.
να ήταν μεθυσμένος προφανώς που έβγαλε το Final Four, το φτιάξαμε στην πορεία. Έγινε, άλλαξε λίγο. Και το μάθαμε, πήγαμε δηλαδή να κάνουμε σκάουτ στα παιδιά εκείνο το βράδυ και το είδαμε εκείνη τη στιγμή. Και δηλαδή, ήταν απίστευτο. Το συζητήσαμε, κάναμε και εμείς το σκάουτ. Είδαμε, μας βοήθησε και ο συνάδελφος εκεί, ο Νίκος Θεοδωρόπουλος, που είχε έρθει, είναι και παρόν. Τι σκέψη σας ποια ήταν, ότι... Είναι ψηλή ομάδα, δυνατή ομάδα. Μας ταιριάζει, αλλά με αυτό το ύψος που έχουν, έχουν κάποια παιδιά που είναι πολύ ψηλά και πιστεύω να μας δυσκολέψουν. Ανδρέα. Ναι. Εγώ τα παιδιά δεν τα έχω δει, μάλλον τα έχω δει τώρα, η αλήθεια είναι. Τους είδα λίγο, έκλειψα κάποιες ματιές μετά το μάτς με Optimus Priamus, παίζαν τα παιδιά μετά. Είδα και εγώ ότι έχουν δύναμη στο 5, αλλά έχουν και guard που έχουν ικανότητες, κοψίματα, shoot, ποστάρισμα, όλα. Οπότε θεωρώ ότι θα είναι ένα πολύ δυνατό παιχνίδι. Να ευχηθώ να κερδίσει γενικά ο καλύτερος δεν το πας στην αρχή. Δεν μπορεί να μην είπατε κάτι στο μεταξύ σας τώρα, ότι θα τους περάσουμε από πάνω και τέτοια. Αποκλείεται. Δεν έχουμε αυτή την οτροπία, η αλήθεια είναι, γιατί είναι μονά τα παιχνίδια. Αν ήταν διπλά, μπορεί να ήμασταν λίγο πιο χαλαροί ενδεχομένως, αλλά επειδή είναι μονά και τα πάντα μπορεί να γίνουν σε ένα μόνο παιχνίδι, μπορεί να κερδίσει κάποιο που είναι στη μέρα του, ενώ ο άλλο να είναι το φαβορή. Δεν θεωρώ ότι είμαστε φαβορή. Θεωρώ ότι όλοι έχουμε ίσες πιθανότητες. Είναι 50-50 το match και θεωρώ ότι έχουν δύναμη στους ψηλούς. Αυτό και πρέπει να το ματσάρουμε αυτό. Ελπίζω να το καταφέρουμε. Ωραία. Εσείς αγχωθήκατε με τον αντίπαλο. Ήταν ένα έξτρα κίνητρο να δείξετε ότι η Τζιβάνα δεν χαμπαριάζει από φαβορή και outsider και ότι αν χρειαστεί να γίνει δουλειά, θα γίνει. Να πηγαίνει ένα εκτύπωμα. Στα μικρή, εντάξει, είναι μεγάλη και εγώ την πορεία του πέρσι. Όχι ω. Απλώ σαν κατάκτηση. Δεν τι ξέρω, δεν τι έχω δει. Τώρα βλέπουμε. Οπότε, εντάξει, νομίζω ότι και εγώ από τη στιγμή το οποίο φτάσει και οι δύο μας συνεργάτες και οι τέσσερις. Ποιος θα βοηθήσει τη μέρα, πώς θα κάτσουν τα στούν και είναι πολλά. Εντάξει, νομίζω ότι κοιτάζουμε. Βγάζετε γενικά μια αυτοπεποίθηση και στους αντιπάλους και σε αυτούς που σας παρακολουθούν, γραμματείες, διαιτητές, ότι από τη στιγμή που είναι η run and come στο παιχνίδι, ότι λογικά θα κερδίσουν. Αυτό βγαίνει γιατί έχετε το υπερόπουλο που λέγεται Γιάννης Μποτώνης, που έχει βάλει σχεδόν 1000 πόντους και είναι πρώτος σκόρερ στην κατηγορία, γιατί κάνετε προπονήσεις και έχετε πάντα πλεονέκτημα απέναντι στις περισσότερες ομάδες που μπορεί να μην το κάνουν αυτό, γιατί έχει χτιστεί με τα χρόνια αγώνα με αγώνα. Τι που πιστεύετε πηγάζει αυτή η αυτοπεποίθηση? Για τον Γιάννη δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Όλοι το ξέρει, όλες οι κατηγορίες πρέπει να το ξέρουν. Είναι ο μαχητής μας, η δύναμή μας, ο ηγέτης της ομάδας. Γενικά τον έχουμε βάλει και πάνω απ' όλα στην ομάδα, είναι ο Γιάννης. Εντάξει, ξέρετε το κόμπο, εσύ και το ποτόνι. Σίγουρα. Φραντσόης. Μας βοηθάει σίγουρα ότι έχουμε όλη τη βδομάδα προπονήσεις. Μπορεί να μην μαζευόμαστε μόνο εμείς, είναι και άλλα παιδιά εκτός της ομάδος, αλλά έχουμε κάθε μέρα προπόνηση σε γήπεδο, στο Σπάρτακο συγκεκριμένα, και αυτό μας βοηθάει. Και το πιο βασικό πιστεύω είναι αυτό, η χημεία, ότι είμαστε πολλά χρόνια μαζί. Πες και εσύ, Ανδρέα. Ναι, εντάξει, όντως ο Γιάννης έχει κουβαλήσει, εννοείται, είναι σαφές αυτό, επιθετικά κυρίως. Προσπαθεί να μας γνωστάρει, γενικά είναι και στην φιλοσοφία του, αλλά γενικά και όλη η ομάδα προσπαθεί ο ένας να ενισχύσει, ξέρω, την αυτοπεποίθηση του άλλου όταν μπορεί να μην είμαστε πολύ high. Γενικά έχουμε πολλά παιδιά, δηλαδή όντως είμαστε αρρώστερα 18-19 ατόμων, επομένως δεν πάμε λυπή στα μάτς και αυτό θεωρώ ότι είναι εξ αρχής μια καλή αφετηρία για να νιώσεις ότι έχεις λύσεις σε ένα μάτς, αν δεν βγει ο ένας, να παίξει ο άλλος. Δεν ξέρω αν βγάζουμε αυτή την αυτοπεποίθηση προς τα έξω. Χαίρομαι που το ακούω. Μεταξύ μας πιστεύουμε ότι μπορούμε να κερδίσουμε τον κάθε αντίπαλο και αυτό πιστεύουμε και τώρα. Ωραία. Άρα υπάρχει αυτοπεποίθηση, όχι απλά την βγάζετε προς τα έξω. Αυτοπεποίθηση υπάρχει, αλλά δεν υπάρχει να πει ότι είμαστε νίκητες. Λοιπόν, το σύστημα είναι παίξτε το ποτόνι σαν έναν ολιβρόν και αντιπατήσουμε από τους άλλους την πατήσαμε. Θα παίξουμε το παιχνίδι που μας έφερε σε αυτή τη θέση ή θα προσαρμοστούμε σε άμυνα και επίθεση και θα βρούμε μια εντελώς διαφορετική τσιβάρα.
Όχι, όχι, λίγο έτσι, ένα τυράκι θέλουμε. Τυράκι, τυράκι. Έχουμε αυτός κάποια στιγμή. Γενικά, εντάξει, προετοιμαζόμαστε όσο γίνεται. Εμείς προπονούμαστε με προβατήνα κυρίως. Κυρίως. Πανηγυρίζει ο Μήνος απέναντι. Εντάξει, όχι. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, προφανώς, το ξέρουμε. Τα νούμερα του μιλάνε από μόνα τους. Εντάξει, προφανώς θα δώσουμε κάποια παραπάνω προσοχή. Αλλά είναι αυτό που είπες, ότι... Γενικά, υπάρχουν άσοι δηλαδή στο μανίκι. Τι κλείνω. Όχι, λέω απλά. Τι σκάουτινγκ έχει γίνει από το προπονητικό team και τι πρέπει να προσέξετε για να μην πατήσετε από τους τσιβάτους. Τι είπαμε για τους ψηλούς. Έχουν και δύο ψηλά guard που κατεβάζουν μπάλα και κάνουν διάφορα και rebound παίρνουν. Δηλαδή, θα τα πει εδώ ο Ανδρέας με το που έχει μιλήσει με τον Ήδον, ποιος είχε. Δεν θα πω και εγώ πολλά, όπως δεν είπαν ούτε αντίπαλοι. Έχει γίνει σκάουτινγκ, η αλήθεια είναι. Έχουμε δει κάποια πράγματα. Έχουν κάποια όπλα στους ψηλούς, όπως είπαμε, και έχουν και καλά γκάρτ. Και στο αποστάσμα και στο σουτ. Οπότε πρέπει και εμείς να κάνουμε κάποια κολπάκια που έτσι ετοιμάζουμε. Το σκάουτινγκ όντως έχει γίνει. Ελπίζω να γίνει κι άλλο. Αλλά γενικά, όσο σκάουτινγκ αν κάνεις, αν παίξεις και δεν είσαι όπως πρέπει, θα χάσεις. Σφίγγες εδώ και η Τζιβάνα και να κάνει. Λοιπόν, υπήρχε στο μυαλό σας κάποια στιγμή μέσα στη χρονιά ότι θα φτάνατε τόσο κοντά στο να διεκδικείτε την πρώτη σας κούπα? Για πες. Ωραία. Τι. Πες. Πάτε κάνεις το. Τι και αυτό. Δεν πέσα. Τι, όταν άρχισα να μιλήσεις. Ανεπήκαμε από τη φύγκτε. Περάσαμε και δύο γύρω με αδές ομάδες. Τι. Εντάξει, είναι στο παιχνίδι είναι και αυτά. Άρα δεν πήγαμε και με αυτό. Εντάξει, εγώ θέλω να είμαι σαν τσάιτε. Δεν έχω. Καταλήγαμε όλοι σαν τσάιτε. Εγώ τι έκανε εκεί πέρα. Ωραία. Και θα περάσω στις δύο τελευταίες ερωτήσεις για σας πριν έρθουν οι επόμενοι, όπου θα απαντήσετε και οι δύο. Τα νοκάουτ ευνοούν το πιο δυνατό ή το πιο τυχερό? Ξεκινήστε εσείς, Ράναγκαν. Άνοιξε το μικρόφωνο πρώτος. Ναι. Και τα δύο πιστεύω. Η τύχη πάντα παίζει σημαντικό ρόλο σε νοκάουτ μάτς, αλλά και η δύναμη. Πιστεύω τα έχουμε και τα δύο έντσι. Ανδρέα. Λοιπόν, εγώ έτυχε να μεγάλωσα με Σπανούλη και να θυμάμαι κάτι Ευρωλίγες που είχε πάρει. Τότε η Τσέσσεκα ήταν το φαβορί, ήταν η δυνατή ομάδα και αυτός τα σήκωνε. Οπότε θεωρώ γενικά ότι σε ένα μονό μάτς η τύχη, αν όχι είναι καθοριστικός παράγοντας, αλλά παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Άρα μπορεί να έλεγα τον τυχερό. Κλείσε το μικρόφωνο. Πήρε σειρά σου τώρα. Συμφωνώ. Τα παιδιά εντάξει είναι. Πώς θα έρθει, έρωστα εξίγουρα. Όταν έχεις μια καλή ομάδα, θα παίξεις κατά. Και... Αλλά σίγουρα. Οπότε ναι, είναι. Θα μάθεις. Εντάξει, όπως φάνηκε και δεν σου φάνηκε. Αλλά σίγουρα. Αλλά τέλος. Και ολοκληρώνω, αν είχατε στοιχηματική εταιρεία, τι απόδοση πρόκρισης θα δίνατε στην κάθε μία της τέσσερις ομάδες? Για πάμε, γιατί γελάτε όλοι? Σίγουρα υπάρχει, δεν θα πω τώρα μία-μία τις στοιχηματικές, αλλά όλοι έχετε στο κινητάκι σας. Για πάμε, run and gun. Ω, τι ερώτηση είναι αυτή. Λοιπόν, σαν και στους τέσσερις, έτσι μαζί. Πρόκριση για τελικό, έτσι. Α, πρόκριση. Όχι για κούπα. Όχι, ακόμα. Μάλιστα. Πιστεύω ένα 82 με ένα 95 για τα παιδιά. Ναι.
Και στο άλλο ζευγάρι στο 1,72 με ένα. Με 2,05. Για τα λιώσια. Τα λιώσια. Εσύ, Αντρέα. Ψαγμένες από τέσεις. Εγώ δεν παίζω στοίχημα αρχικά. Disclaimer. Θα δώσω πιθανότητες αν είναι καλύτερα. Ναι, ναι, ναι. Πιστεύω σε αυτό είμαστε όντως 50-50. Άντε να πω 51-49 όποιος είναι πιο τυχερός, δεν θα πω ποιος ήταν. Και στο άλλο, δεν έχω πλήρη εικόνα, έχω δει λίγο. Θεωρώ ότι είναι λίγο φαβορή μήνωες. Ωραία. Κλείστε την Ευρώπη. Εσύ να Εντάξει, το δέχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Ευχαριστώ, καλή επιτυχία. Να γίνει ένα παιχνίδι χαμός. Να μην βαρεθούμε ούτε δευτερόλεπτο. Δηλαδή, μην βλέπουμε τον τύπο 15-20 πόντζ διαφορά, δηλαδή ένεως. Και σηκωθείτε να έρθουν οι επόμενοι. Καλή συνέχεια και ευχαριστούμε. Γεια σας. Πάμε, παιδιά. Έτσι, έλα δίπλα, για σαν στη σορτή. Είμαστε έτοιμοι. Ξεκινώ. Λοιπόν, αλλαγή φρουράς. Ζαδιώτης Άγκης. Βαρβαρίδης Βασίλης για τα Άνω Λιώσια. Βίκος Παναγιώτης και Σικάς Βαλάτης για τους Μήλωες. Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ σήμερα. Μας κάνατε αυτή τη τιμή. Το ίδιο μοτίβο θα πάμε. Είδατε πώς το κάνουμε. Έτσι, άνετοι θέλω να είστε. Θα ξεκινήσω με τα Λιώσια. Μας δείκατε πρώτη φορά πέρσι στο καλοκαιρινό πρωτάθλημα. Μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια στο πού οφείλεται η πετυχημένα αυτή τη κάνει και την πρώτη φορά που μιλήσαμε και τώρα. Πρόεδρε, καλησπέρα. Όταν πρώτο ήρθαμε στο τουρνουά, δεν μας ξέρατε. Το πρώτο πράγμα που είχα πει στην πρώτη μου συνέντευξη ήρθα ότι ήρθαμε για να μείνουμε. Όντως, για ένα σουτ πέρσι στο Σάμερ δεν πήγαμε στο Final Four. Φέτος, στόχος μας ήταν να είμαστε στην κανονική περίοδο μέσα στην τετράδα. Αυτός ήταν ο στόχος της ομάδος. Άλλαξε, έκανε ένα κλικ όταν κερδίσαμε 25 πόντους τους Golden Boys. Εκεί έκανε το κλικ. Είμαστε 8 χρόνια ομάδα. Έχουμε εμπειρία από τελικούς. Μέσα σε αυτά τα 8 χρόνια έχουμε παίξει 5 τελικούς και έχουμε πάρει 3 φορές το πρωτάθλημα σε άλλη διοργάνωση. Τα παιδιά τα γνωρίζω εγώ πάρα πολύ καλά. Ήμουνα και εγώ συμπαίκτης τους. Φέτος, από πέρσι μάλλον, μέχρι και προπονητή τους. Οπότε η χημεία αυτή κρατάει χρόνια. Μπίλι. Καλησπέρα και από μένα. Αρχικά θα ήθελα να πω συγχαρητήρια στους συμπαίκτες μου και στον προπονητή που βρισκόμαστε στο Final Four. Γιατί φέτος η Develop σε γενικές γραμμές έχει πολύ καλές ομάδες. Οπότε θεωρώ ότι είναι κατόρθωμα και για τις 4 ομάδες που βρίσκονται εδώ. Τώρα, η δικιά μας η πορεία, όπως είπε ο Κέκης, δεν είμαστε ένα χρονομάδα, είμαστε
αρκετό καιρό μαζί. Το 21-22 πήραμε και το πρωτάθλημα στο rebound που μετά το απορρόφησε το μπασκετάκι. Στο summer, όπως είπε στην Γαλλία, για ένα σούτ δεν μπορούσαμε στο Final Four, οπότε εκεί είχαμε καλή πορεία. Απλά γενικά, επειδή έχουμε αρκετά καλές μονάδες, φέτος έχουμε και προπονητή επίσημα τον Άκη, θεωρώ ότι αυτό το κομμάτι βοήθησε στο να είμαστε αυτή τη στιγμή στο Final Four. Η ομάδα πέρσι υποβιβάστηκε από την Evolution σε μια πολύ κακή χρονιά. Φέτος και βρίσκεται στην τετράδα. Και φυσικά είναι κατηγορία. Νομίζετε θα πάει σερί μέχρι το τέλος, ε? Αν δεν, υπάρχει και εδώ μια δίλεπτη, τρίλεπτη σιγή. Θα σας τα πω, δεν είναι τίποτα. Αφού έχω αποθεώσει τους μήνες για την επιστροφή της στην Evolution, τους ρωτώ, αφού ο κορμός ο βασικός έχει παραμείνει με κάποιες μικρούλες τροποποιήσεις, τι γύρισε το διακόπτη και η ομάδα βρέθηκε να πρωταγωνιστεί και να είναι διεκδικήτρια παρά την κακή ψυχολογία της περσινής σεζόν. Και τεκμηρίωση είχανε και δομή είχανε και κατευθείαν στο κλίμα μας βάλανε οι απαντήσεις των μηνών. Κρίμα που δεν ήσασταν εκεί να τις ακούσετε, γιατί τώρα δεν θα τις ακούσετε σίγουρα. Θα σας μεταφέρω εγώ όσο καλύτερα μπορώ. Λοιπόν, μας είπανε ότι ουσιαστικά το restart έγινε στο περσινό Summer League, όπου η ομάδα αν δεν είχε τις ατυχίες που είχε με τον τραυματισμό π.χ. του Γαλίτη θα μπορούσε να πάει και ακόμα καλύτερα. Παρ' όλα αυτά αυτό ήταν το έναυσμα για την σεζόν που κάνανε στην development και κάνανε ένα έξτρα σχόλιο λέγοντάς μας ότι άκουσαν πολλά μέσα στη χρονιά, ότι και καλά ήταν σε εύκολο όμιλο και ότι ίσως είναι πυροτέχνημα, λέγοντάς μας ότι πώς γίνεται να είναι εύκολος ο όμιλος, παιδιά, όταν έχει βγάλει δύο ομάδες στο Final Four, εμάς και την Τζιβάνα. Δίκιο είχαν. Λοιπόν, εγώ θα πω τώρα μια άποψη, εντάξει, μην με πέστε να με φάτε οι μήνες, αλλά κατά την άποψή μου ήταν ο πιο δύσκολος όμιλος των Άνω Λιωσίων, κατά την προσωπική μου άποψη. Αν αναλογιστούμε λίγο και τις ανακατατάξεις που έγιναν από πάνω προς τα κάτω και το αντίθετο, σας εξέπληξε η απουσία κάποιας ομάδας από τον γκρουπ σας στο Final Four? Έλα, Μπουργαζά, ηρέμισε λίγο. Οι σκαγιστές. Πλάκα. Χωρίς να μας το πει κάποιος από εδώ. Ναι, τυχαία τελείως. Η αλήθεια είναι ότι εσείς οι δημοσιογράφοι από το μπασκετάκι είχατε ανεβάσει πολύ τις μετοχές των Golden Boys. Ναι. Καλός ή κακός, οκ, okay, δυνατή ομάδα τα παιδιά, σχεδόν δύο ήττες, τρεις ήττες, τέσσερις πόσες κάνανε. Αλλά όλοι περιμένανε τους Golden Boys όχι μόνο να περάσουν Final Four, αλλά να πάρουν και το πρωτάθλημα. Και να που τελικά βρέθηκαν εμείς στο Final Four. Και μετά από 20 λεπτά βαθύ ύπνου, καταλαβαίνουμε ότι ο ήχος έχει πρόβλημα. Στο μεταξύ ο Σικάς μας λέει ότι δεν θεωρεί άδικη την απουσία κάποιας ομάδας από το Final Four, καθώς η συγκεκριμένη τετράδα που βρίσκεται εκεί βρίσκεται με το σπαθί της. Και κάπου εκεί το κόψαμε. Ρίξαμε ρολά και μέχρι να φτιάξουμε τα συμπράγκαλά μας, αφήσαμε το βήχο να σκέφτεται τη δικιά του την απάντηση, είχε μια αιωνιότητα ο άνθρωπος, και επιστρέφουμε ούτω καθεξής. Συμβαίνουν αυτά στις live εκπομπές, φυσικά, δεν θα γινόταν να μην συμβεί και σήμερα. Λοιπόν, συνεχίζουμε από εκεί που μείναμε. Παναγιώτη, είχες άπλετο χρόνο να σκεφτείς, θέλω μια καλή απάντηση. Στο Final Four βρίσκονται οι ομάδες που θα έπρεπε να βρίσκονται. Δεν λείπει καμία ομάδα. Όσον αφορά, όλοι έχουμε τις ίδιες πιθανότητες και ελπίζουμε σε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Έτσι, απόλυτα. Ανοιχτό το μικρόφωνο θα μένει τώρα, παιδιά, γιατί έχουμε όλοι το ίδιο. Απόλυτα διπλωμάτης, Παναγιώτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, μέχρι τώρα τα μάτς ήταν διπλά, με διαφορά πόντων. Ποιες είναι οι δυσκολίες ενός νοκάουτ αγώνα και ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματά σας σε σχέση με τους μήνες? Εμείς ευτυχώς που είχαμε μία δεύτερη ευκαιρία στα διπλά παιχνίδια.
Γιατί στο πρώτο παιχνίδι Κασόνικ ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστική ομάδα και μας δυσκολέψανε πάρα πολύ. Παρότι λειψή, έτσι. Λειψή, ναι, εννοείται. Και στο δεύτερο παιχνίδι εμείς δεν είχαμε μπει ποτέ στο πνεύμα του παιχνιδιού. Τώρα, για το παιχνίδι του Final Four, θα μετρήσει πολύ η συγκέντρωση που θα έχουμε. Εμείς γενικά δεν είμαστε, ή μάλλον η φιλοσοφία δικιά μου δεν είναι να παίξουμε επιθετικό μπάσκετ. Η φιλοσοφία δικιά μου είναι να παίξουμε άμυνα. Αν είμαστε από το πρώτο λεπτό μέχρι το τελευταίο λεπτό συγκεντρωμένοι στην άμυνα, θεωρώ ότι έχουμε πάρα πολλές πιθανότητες να διεκδικήσουμε τη νίκη. Θα ξεκινήσω από τα πλεονεκτήματά μας. Νομίζω ότι είμαστε μια ομάδα που είμαστε από τις καλύτερες αμυντικά στο πρωτάθλημα. Τα παιδιά που το έχω δει λίγο, γιατί τους έχω παρακολουθήσει καθόλου από θέμα το πώς παίζουν. Απλά έχω δει ότι έχουν νομίζω 70 πόντους μέσο όρο στο πρωτάθλημα, αλλά είναι από τις καλές επιθετικά. Οπότε προφανώς το μείζον ζήτημα σε αυτό το μάτς θα είναι να τους περιορίσουμε κάτω τουλάχιστον από τους 5-55 πόντους. Οπότε πλεονέκτημά μας είναι ότι παίζουμε, θεωρώ ότι είμαστε από τις καλύτερες αμυντικά ομάδες. Τώρα, μειονέκτημα είναι ότι κάνουμε αρκετά λάθη σαν ομάδα. Στο τελευταίο νομίζω κάναμε 18. Οπότε προφανώς αυτό το νούμερο είναι απαγορευτικό. Οπότε αν το διορθώσουμε, δεν το έχουμε στο επόμενο μάτς, έχουμε σίγουρα περισσότερες πιθανότητες να περάσουμε. Τέλεια. Μήνωες. Είναι τα νολιώσια το καλύτερο ματσάρισμα που θα μπορούσε να σας τύχει σε μονό ματς? Όπως είπα και προηγουμένως, τουλάχιστον εγώ δεν έχω παρακολουθήσει καμία ομάδα, μόνο από τη Τζιβάνα που τους είχαμε στον όμιλο και γνωρίζω κάποια παιδιά. Δεν κοιτάμε αν είναι το καλύτερο ματσάρισμα ή το χειρότερο. Κάθε ματς από το πρώτο ματς της σεζόν μέχρι και το τελευταίο που θα παίξουμε το αντιμετωπίζουμε όπως αντιμετωπίζαμε το προηγούμενο ή το επόμενο. Θεωρώ ότι από αυτά που έχω δει και τα παιδιά του Τζιβάνα που ξέρω ότι ίσως να είμαστε λίγο πιο τυχεροί σε αυτό. Από εκεί και πέρα δεν έχω καμία εικόνα από τα παιδιά. Απλά το μόνο που έχω δει είναι ότι είναι ψηλή ομάδα. Φοβερό σκάουτινγκ το προπονητικό ναι. Των μηνών βλέπω. Μπράβο παιδιά. Παναγιώτη εσύ. Γενικότερα δεν κάνουμε σκάουτινγκ γιατί έχουμε άγνοια κινδύνου. Θέλουμε να πηγαίνουμε συγκεντρωμένοι, να παίξουμε το παιχνίδι μας, να μπορέσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και αν είμαστε καλύτεροι όντως να κερδίσουμε. Αν είναι ο αντίπαλος, που μέχρι τώρα δεν έχει βρεθεί, μόνο ένας. Κάνει like γυναίκα από το κρατήριο, κάνει like. Αν είναι τα νολιώσα αυτοί που θα μας κερδίσουν, καλώς σας πράξουν, αν το καταφέρουν. Το ότι μόνο τα είπες αν νολιώσα, έχεις ένα προβάδισμα αυτή τη στιγμή, στην καρδιά μου. Και μόνο από αυτό. Λοιπόν, όπως είπες λίγο και τα μάτς που περάσατε για να έρθετε στο Final Four, είχατε πολύ πιο δύσκολο έργο από τους μήνες. Δηλαδή, αυτοί ήρθαν λίγο πιο σβηστά στο Final Four. Εσείς ταλαιπωρηθήκατε αρκετά και με τους Laser Wolves και με τους Casonic Bears. Καταβάλατε, λοιπόν, μεγαλύτερη ενέργεια και σωματικά και πνευματικά. Θεωρείτε ότι αυτό σας έφερε πιο ψημένους ή ότι επειδή πρέπει να παίξετε πάλι στα κόκκινα μπορεί να σας στοιχήσει στο πιο κρίσιμο παιχνίδι της σεζόν? Όχι, δεν θεωρώ ότι θα μας στοιχήσει. Ίσα-ίσα ότι πρέπει τα παιδιά, τα δικά μου, να καταλάβουν ότι για να περάσεις πρέπει να υδρώσεις. Είναι αυτό που είχα πει. Τα παιδιά όντως έπρεπε να παίξουμε στα κόκκινα, όντως έπρεπε να παίξουμε άμυνα, όντως έπρεπε να κάνουμε πράγματα στην επίθεση. Τα κάναμε σωστά και περάσαμε. Ίσα-ίσα που αυτό θα μας βοηθήσει και για τη συνέχεια. Επειδή παίξαμε στα κόκκινα, θα συνεχίσουμε να παίζουμε στα κόκκινα. Δεν έχουμε πρόβλημα σε αυτό. Το θέμα είναι ότι πρέπει να κάνουμε 2-3 πραγματάκια παραπάνω. Γιατί εδώ που έχουν έρθει και οι 4 ομάδες, θα πρέπει να γίνει το κάτι παραπάνω για να περάσουν στον τελικό. Μπίλι. Ούτε εγώ πιστεύω θα μας επηρεάσει αυτό. Μάτς τέτοια είχαμε και στον όμιλό μας πριν τους 16, γιατί είχαμε ομάδες όπως ήταν οι Σκαγιστές, όπως ήταν οι Golden Boys, όπως ήταν η Inter City, η Olfin. Τώρα, συγγνώμη, ξέρω κάποια ομάδα. Οπότε και ο όμιλος έχει δύσκολα μάτς. Από τους 16 μετά, όπως είπα και πριν, και στους 16 με τους Casonics, 8 του με τους Laser Wolves, ήταν πάλι δύσκολα τα μάτς. Οπότε
Ναι, δεν νομίζω να μας επηρεάσει κάτι αυτό. Είχαμε και τόσες μέρες να ξεκουραστούμε, οπότε όχι, δεν μας επηρεάσει. Ωραία. Μήνωες, η ομάδα δεν υστερεί ούτε σε άμυνα ούτε σε επίθεση. Σε παιχνίδι όμως τώρα, do or die, σε ποιο από τα δύο θα θέλατε να εστιάσετε? Πιστεύω ότι π.χ. στο παιχνίδι με τους 99ers, που ήταν αθλητικά παιδιά σχετικά σε μέσο όρο ηλικίας πιο νέοι, παίρναμε ψυχολογία από την άμυνα. Άρα θεωρώ ότι αν παίζουμε καλή άμυνα, παίρνουμε ψυχολογία και μπορούμε να ανέβουμε μπροστά πιο άνετοι. Σε αντίθεση, αν τα σπάσουμε μπροστά στην επίθεση, άμυνα γυρνάμε λίγο με πιο βαριά πόδια. Άρα θεωρώ, αν παίξουμε σωστή άμυνα, έχουμε λύσει το πρόβλημά μας. Γενικότερα είμαστε σοβαροί και στο κομμάτι της άμυνας και στο κομμάτι της επίθεσης. Δεν είμαστε πολύ σούπερ και στο ένα και στο άλλο, αλλά είμαστε σοβαροί. Οπότε θεωρώ ότι αν είμαστε συγκεντρωμένοι και κάνουμε 5 πράγματα σωστά και δεν κάνουμε όσο, μάλλον να κάνουμε όσο λιγότερα λάθη, δεν θα έχουμε θέμα και θα γίνει ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Ωραία. Πάμε στις δύο τελευταίες ερωτήσεις. Εδώ θα απαντήσετε και οι δύο από κοινού. Η πρώτη είναι, ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή μέσα στη σεζόν που κληθήκατε να ξεπεράσετε, είτε εσωαγωνιστικά, είτε από εξωγενείς παράγοντες. Ο καθένας μπορεί να πει κάτι προσωπικό, κάτι συνολικό, οτιδήποτε. Ωραία. Πάμε, παιδιά, δώστε παράσταση. Εμάς φέτος οι περισσότερες ζητήσεις που κάναμε ήταν από απουσίες, καλός ή κακός. Κατεβαίναμε 5 και 6 άτομα στις αρχές ειδικά και αυτές οι ήττες μας πονέσανε, γιατί γενικά είμαστε, έτσι είναι η ομάδα χτισμένη, να κυνηγάμε πάντα κάποιο στόχο. Αυτό λίγο μας νευρίασε σε εισαγωγικά και καθίσαμε και το κουβεντιάσαμε και το συζητήσαμε ώστε λίγο να δέσει το γλυκό, ώστε να αρχίζουν να έρχονται οι νίκες. Από τη στιγμή που έγινε αυτό το πράγμα, θεωρώ ότι επειδή είμαστε και χρόνια ομάδα, δεν έχει γίνει ποτέ κάτι μεταξύ μας. Ίσα-ίσα που τα λύνουμε όλα με τη συζήτηση, με την κουβέντα, και το πιάνουμε από την αρχή και βρίσκουμε λύσεις. Θα συμφωνήσω. Θεωρώ ότι ένα κομβικό κομμάτι ήταν... Είχες σπίτς πάρα πολύ εσύ. χαίρομαι γι' αυτό. Θα συμφωνήσω. Θα πω ότι κομβικό κομμάτι, κομβικό σημείο ήταν όταν χάσαμε δύο συγχωμένα μάτσα από τους Golden Boys, νομίζω και από τους Aces. Και τα χάσαμε επειδή, προφανώς επειδή ήταν καλύτερες εκείνο το παιχνίδι, αλλά γιατί δεν μαζευτήκαμε. Νομίζω ήμασταν 6 άτομα που εμείς καλώς ακούσαν ομάδα δεν έχουμε μάθει. Έτσι. Έχουμε μάθει να μαζευόμαστε πάνω από 8-9 άτομα ανά μάτς. Οπότε, ειδικά σε εκείνο το σημείο, καθίσαμε κάτω, τα βάλαμε κάτω, μιλήσαμε με όλα τα παιδιά. Συμμορφωθήκαμε, δηλαδή μαζευτήκαμε εκεί πέρα και μετά είχαμε την πορεία έως εδώ. Ωραία. Παιδιά. Θεωρώ πως για όλες τις ομάδες ένα σοβαρό πρόβλημα είναι με τις παρουσίες. Νομίζω είχαμε κι εμείς ένα θέμα σε αυτό και από εκεί προήλθε και η μόνη ήττα που κάναμε. Είχαμε αρκετές απουσίες εκείνη τη μέρα. Σε αρκετά μάτς έφτανε η τελευταία στιγμή να ήμασταν 4 και εμφανιζόταν ξαφνικά ο 5 και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού ο 6. Νομίζω μόνο αυτό ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι. Νομίζω το φέραμε εις πέρας, όλα τα παιδιά, όσοι ήταν παρόν σε κάθε παιχνίδι. Αυτό, νομίζω το μόνο πρόβλημα ήταν αυτό. Προσωπικά έχασα σχεδόν όλο το δεύτερο γύρο λόγω τραυματισμού. Και ακόμα δεν είμαι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Παρόλα αυτά, το πρόβλημα των απουσιών, και είμαστε και φανταστείτε και μια ομάδα η οποία δεν κάνουμε προπονήσεις. Βάζουμε κάθε μέρα στον αγώνα το μυαλό μας, το στίβουμε, ο καθένας προσωπικά και όλοι μαζί, για να βρούμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις και να μπορέσουμε να φανούμε όσο πιο δυνατοί στο παιχνίδι μας. Όσον αφορά το καλύτερο σημείο γενικότερα της χρονιάς, ήταν ότι αποδείξαμε στους εαυτούς μας ότι είμαστε πολύ σταθερή ομάδα, σοβαρή ομάδα, έχουμε παίκτες κλειδιά που μπορούν, εμφανίζονται κάθε φορά και διαφορετικοί και μπορούμε να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Τι έπαθες,
Τι χτύπησες, κάτι σοβαρό, όλα καλά. Στο ισχύο έχω ένα πονό. Εντάξει, περαστικά σου. Ευχαριστώ. Λοιπόν, και θα ολοκληρώσω ότι ποιες είναι οι θυσίες, σε εισαγωγικά πάντα θυσίες, που πρέπει να κάνει κάποιος για να φτάσει σε ένα Final Four, ακόμα κι αν πρόκειται για ένα ερασιτεχνικό επίπεδο, όπως είστε εσείς. Σας φαίνεται πολύ αστεία μάλλον εγώ σήμερα. Γελάς όλη την ώρα. Τη γυναίκα μου ρώτα που σε λίγο καιρό θα πάει δικηγόρο για να με χωρίσει. Που φεύγουμε 10 η ώρα στο σπίτι μας και γίναμε την επόμενη μέρα 3 ώρα το πρωί. Εντάξει, θυσίες κάνουμε. Και Σαββάτα θα παίξουμε, παιδάκια δεν θα φάμε, προβατίνες δεν θα φάμε, για μπάνια καλοκαίρι δεν πηγαίνουμε. Αλλά κάνουμε αυτό που αγαπάμε, έτσι έχουμε μάθει. Όσοι έχουμε παίξει μπάσκετ και συνεχίζουμε και παίζουμε μπάσκετ, κάνουμε τις θυσίες μας, γιατί γουστάρουμε το μπάσκετ σαν άθλημα, την παρέα και τους στόχους. Εγώ θεωρώ ότι για να πετύχεις πρέπει να κάνεις θυσίες. Το διαζύγιο θα σου στείλω στο σπίτι σας. Έχουμε λεφτά για δικηγόρο. Μην αγχώνεσαι. Όπως είπε, θα πω ότι θυσίες, απλά να αφιερώνουμε χρόνο για να έρθουμε να παίξουμε, δεν θεωρώ ότι κάνουμε. Παίζουμε ερασιτεχνικά. Το μπασκετάκι μας δίνει τη δυνατότητα αυτό που αγαπάμε να συνεχίσουμε να το κάνουμε. Θεωρώ ότι και πάρα πολλά παιδιά είναι το δεύτερο σπίτι μας, εδώ το τουρνουά. Οπότε δεν θεωρώ ότι κάνουμε κάποια θυσία. Ερχόμαστε και παίζουμε ερασιτεχνικά. Ευχαριστούμαστε όλοι αυτό που κάνουμε. Οπότε. Ναι. Δεν είναι αλήθεια. Μα την αλήθεια είπα. Μα την αλήθεια είπα. Στην καρδιά μου, παιδιά, με έχετε ισοπεδώσει σήμερα, δεν ξέρω. Πάμε. Θεωρώ πως κάποια θυσία, δεν θα έλεγα, δεν νομίζω να είναι σωστή λέξη θυσία. Γι' αυτό την έβαλα. Ναι. Απλά ίσως θα πρέπει, που δεν έχουμε αντιμετωπίσει τέτοιο πρόβλημα, ο καθένας να ρίξει τον εγωισμό του. Δηλαδή και κάποιοι παίχτες κλειδιά που σαν ομάδα είναι αρκετά παιδιά οι οποίοι θα βγουν μπροστά όταν κάποιος άλλος δεν τραβάει. Αν ένας παίχτης κλειδί δεν είναι κάποια ημέρα του, δεν έχει θέμα να κάτσει στον πάγκο, δηλαδή δεν έχουμε αντιμετωπίσει τέτοιο πρόβλημα. Από εκεί και πέρα, μας αρέσει που ερχόμαστε εδώ, απολαμβάνουμε το κάθε παιχνίδι, είναι κάτι διαφορετικό μες στην καθημερινή και απλά το απολαμβάνουμε. Εσύ πρόσεχε τι θα πεις, είναι απέναντι και σε κοιτάει. Πρόσεχε. Θυσία είναι να καταφέρνουμε να τραβάμε ο καθένας την καθημερινότητά του και να μπορέσεις μετά να σηκωθείς και να πας κουρασμένος, ταλαιπωρημένος από όλη την ημέρα, να παίξεις ένα παιχνίδι το οποίο το αγαπάς και μάλιστα το παίζεις μαζί με συμπαίχτες που μοιράζεσαι στο γήπεδο μαζί τους. Οπότε κάποιες φορές φαίνεται σαν θυσία, κάποιες φορές είναι σαν σαν να έχεις γλιτώσει από τα προβλήματά σου και διέξοδος και προσπαθείς να περάσεις πολύ όμορφα. Γενικότερα το μπασκετάκι επιτελεί ένα κοινωνικό έργο. Πιστέψτε με ότι θα μπορούσατε κάλλιστα, έχετε γλιτώσει τον κόσμο από πολλά ψυχολογικά προβλήματα. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενη σήμερα μετά από αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα, που Σάββατο βράδυ έχετε αφιερώσει το χρόνο σας για αυτό εδώ που κάνουμε πρώτη φορά και προσπαθούμε να το κάνουμε όσο καλύτερα. Συγγνώμη αν σας ταλαιπωρήσαμε με τις όποιες δυσκολίες. Θα ευχηθώ καλή επιτυχία να γίνει ένα εξαιρετικό παιχνίδι, ντέρμπι, να κερδίσει ο καλύτερος και τα καλύτερα έρχονται. Φιλιά! Καλή συνέχεια.